της πολιτικής μας και είναι ίσως το σημείο στο οποίο αναδεικνύονται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και οι διαχωριστικές γραμμές στα ανταγωνιστικά σχέδια που έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Τόσο σε επίπεδο πεπραγμένων, όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων. Στο δικό μας σχέδιο, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, η αύξηση των μισθών, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων, η διερεύνηση και ταυτόχρονα η εφαρμογή, η τήρηση στους χώρους εργασίας των εργατικών δικαιωμάτων αποτελούν βασικό παράγοντα αναπτυξιακό, αποτελούν και βασικό παράγοντα κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο αντίπαλο σχέδιο, που κυριαρχεί το δόγμα της εσωτερικής υποτίμησης, η αντίληψη που κυριάρχησε στην πιο ακραία της μορφή στη χώρα μας την περίοδο 2010 με 2014, θεωρεί ότι η συμπίεση των μισθών, η αποξήλωση των εργασιακών δικαιωμάτων μπορεί να τονώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Μια αντίληψη που αποδείχτηκε όχι απλώς, όχι μόνο κοινωνικά ολέθρια, αλλά και οικονομικά εντελώς αναποτελεσματική. Μια πολιτική η οποία οδήγησε στην πλήρη κατάρρευση της ελληνικής αγοράς εργασίας την περίοδο 2010 με 2014. Τι παραλάβαμε λοιπόν? Μια ανεργία στο 26% όταν ξεκινήσαμε το 2015, την ανεργία στο 26%, την ανεργία των νέων στο 60%, 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί μέσα σε εκείνα τα 5 χρόνια, ο κατώτατος μισθός να έχει περικοπεί κατά 22% και κατά 32% για τους νέους, με τη δημιουργία του ντροπιαστικού εκείνου υποκατώτατου μισθού, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να έχουν ολοσχερώς παγώσει στη χώρα, οδηγώντας σε μια διαρκή συμπίεση των μισθών προς τα κάτω. Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας να έχει πλήρως απορριθμιστεί, το σώμα επιθεώρησης εργασίας να είναι εντελώς υποστελεχωμένο και απαξιωμένο, την αδήλωτη εργασία στο 20%. Προσπαθήσαμε λοιπόν μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια να αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα της κατάρρευσης που σας περιέγραψα. Πετύχαμε σημαντικά πράγματα, χωρίς αμφιβολία όμως φτάσαμε μέχρι τη μέση της διαδρομής. Γιατί τα πλήγματα που είχε υποστεί ο κόσμος της εργασίας δεν θα μπορούσαν να έχουν επουλωθεί μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και μένουν πολλά να γίνουν για να επουλωθούν. Τι καταφέραμε λοιπόν από το 2015 μέχρι σήμερα? Μέχρι τα τέλη του 2018 είχαν δημιουργηθεί 380.000 νέες θέσεις εργασίας. Μειώσαμε λοιπόν την ανεργία κατά 8 μονάδες. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό κατά 11% και κατά 27% για τους νέους, καταργώντας τον ντροπιαστικό υποκατώτατο μισθό. Επαναφέραμε τις συλλογικές συμβάσεις, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στον τόπο και ήδη σε 15 κλάδους της οικονομίας ισχύουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που επιφέρουν υψηλότερους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας για τους εργαζόμενους. Μειώσαμε την αδήλωτη εργασία από το 20% στο 9%. Καταπολεμούμε την παραβατικότητα στους χώρους εργασίας με το νομοθετικό πλαίσιο που χτίσαμε όλο αυτόν τον καιρό, αλλά και με την πολύ εντατική δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Η επόμενη μέρα λοιπόν για τους εργαζόμενους έχει ήδη ξεκινήσει και τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει. Αλλά αυτή η πορεία δεν είναι δεδομένη, ούτε αυτά τα βήματα ήταν αυτονόητα και δεδομένα. Ακόμη και σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση εξακολουθεί να θεωρεί ότι εκείνη η περίοδος, εκείνων των ραγδαίων απορριθμίσεων της αγοράς εργασίας, της συμπίεσης των δικαιωμάτων, αποτελούσε μια περίοδο μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ήταν θετικές και θα έπρεπε να διατηρηθούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε τη χώρα να ξαναγυρίσει σε εκείνη την περίοδο. Σε εκείνη την περίοδο της χρεοκοπημένης οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Οφείλουμε να αποτρέψουμε αυτό το σχέδιο. Και πιο απλά, τι οφείλουμε να αποτρέψουμε? Οφείλουμε να αποτρέψουμε την νομιμοποίηση της 7ήμερης εργασίας, που την προανήγγειλε ο κύριος Μητσοδάκης και μετά προσπαθούσε να πει ότι όλοι περίπου δεν καταλάβαμε τι έλεγε. Οφείλουμε να αποτρέψουμε την υπέρβαση της 8ωρης εργασίας την ημέρα, διότι η παράταξή του τη θεωρεί μια ξεπερασμένη κανονικότητα. Οφείλουμε να αποτρέψουμε την κατάργηση του δώρου Χριστουγέννων που θεωρείται από την αντίπαλη παράταξη πελατειακό, την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας που θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι είναι αντιπαραγωγικό και αποτρέπει τους νέους από την αναζήτηση δουλειάς. Οφείλουμε να αποτρέψουμε την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα οδηγήσουν σε ατομικές συμβάσεις με συμπίεση μισθών, με πλήρη εξαθλίωση των όρων εργασίας. Οφείλουμε να αποτρέψουμε την πλήρη ανατροπή όλων όσων χτίσαμε αυτά τα 4 χρόνια για την προστασία της εργασίας.
Οφείλουμε να αποτρέψουμε τελικά και τον κίνδυνο εκ νέου έκρηξης της ανεργίας. Οφείλουμε να αποτρέψουμε την καθήλωση των μισθών, την οποία επιτάσσει το νεοφιλελεύθερο δόγμα που θεωρεί ότι η αύξηση των μισθών είναι αντιαναπτυξιακός παράγοντας. Από την πλευρά μας είμαστε απόλυτα σαφείς στο πώς αντιλαμβανόμαστε την επόμενη ημέρα για την κοινωνία. Με ποιοτική εργασία στο επίκεντρο για μια ανάπτυξη για όλους. Στο δικό μας πρόγραμμα, λοιπόν, στόχος μας οι νέες και ποιοτικές δουλειές με αυξημένους μισθούς. Τι σχεδιάζουμε? Στο τέλος της τετραετίας να έχουμε ξανακερδίσει όλες τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν την περίοδο της κρίσης. Στο τέλος της τετραετίας 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Στο τέλος της τετραετίας θα έχουμε προχωρήσει σε 2 διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, 7,5% το 2020, 7,5% το 2021. Επαναφορά της αρμοδιότητας καθορισμού του μισθού μετά στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Ενίσχυση των μέτρων κατά της παραβατικότητας, ώστε να μην υπάρχει ούτε μία ώρα απλήρωτης εργασίας σε αυτόν τον τόπο στο τέλος της δικιάς μας τετραετίας. Αναδιαμόρφωση των κοινοφελών προγραμμάτων που τα κάναμε εμείς από 5 μήνα, 8 μήνα, τώρα πρέπει να τα κάνουμε από 8 μήνα, 12 μήνα, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, με απολαβές αντίστοιχες των προσόντων των νέων εργαζομένων. Αυτό είναι το συνεκτικό πλαίσιο που καταθέτουμε στον ελληνικό λαό στην κρίση του για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και τα πεπραγμένα μας, ακόμη και αν δεν επαρκούν για να επουλώσουν πλήρως τις πληγές της κρίσης, τα πεπραγμένα μας είναι το εχέγγυο της αξιοπιστίας μας. Είναι το εχέγγυο της στήρησης των δεσμεύσεών μας που αναλαμβάνουμε απέναντι στην κοινωνία. Ό,τι δεσμευόμαστε να κάνουμε ζητώντας τη στήριξη του λαού δεν είναι τίποτα άλλο απέναντι από το χρέος μας απέναντι στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Με πλήρη συνέστηση αυτού του χρέους και της ευθύνης, καταθέτουμε λοιπόν τις προγραμματικές μας θέσεις στην κρίση των πολιτών, την οποία κρίση και εμπιστευόμαστε βαθιά. Διότι τώρα αποφασίζουμε για τις ζωές μας. Καλώς στο βήμα τον Ευκλήδη Τσακαλώτο να μας παρουσιάσει το πρόγραμμά του για τη φορολογία.